Μίλων Παναθηναϊκός 0-3. Πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου και πρόκριση στην επόμενη φάση του League Cup. Ο Παναθηναϊκός, υπενθυμίζουμε ότι είναι τρεις φορές συνεχόμενα κάτοχος της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Θέλει να το συνεχίσει για τέταρτη συνεχή χρονιά και να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν όταν αυτός έρθει, όταν έρθει η ώρα. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έπεσε πολύ καλύτερα, μια καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο βέβαια δεν συμφωνεί ο Θανάσης Πρωτοψάλτης που μίλησε στο ΠΑΟ πριν από λίγο, θα το δείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως εξωτερικοί παρατηρητές βλέπουμε το εξής. Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε πολύ καλά την πίεση που πήγε να βάλει ο Μίλωνας στο σερβίς του. Μπλόκαρε κατευθείαν τους πόντους που προσπάθησαν να πάρουν οι γηπεδούχοι σε πρώτο χρόνο. Και πολύ πιο σημαντικό, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος χτύπησε σε πρώτο χρόνο. Κατάφερε να πάρει πολλούς σημαντικούς πόντους, είτε ήταν ο Πετρέας, είτε ήταν ο Γκάσμαν, είτε ο Πρωτοψάλτης, είτε πολλές φορές και ο Κβάλεν από την πίσω ζώνη. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον τέρμα τον Ολυμπιακό. Όχι ότι εκεί δεν είχε πέσει καλά, αλλά του έλειπαν ορισμένα συστατικά τα οποία φαίνεται να βρίσκει από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να πάει καλύτερα στη σεζόν. Ακολουθεί παιχνίδι με την Κηφισιά για την Όμως παράλληλα, ακολουθεί και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Τουρκουά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μια πολύ δυνατή ομάδα ανωτέρου επίπεδου, όπου ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί. Όπως πέρυσι του έκατσε η Μόντσα που πήγε μακριά στη διοργάνωση του Challenge Cup, φέτος του κάθεται η Τουρκουά σε έναν πολύ νωρίτερο γύρο. Το papadouf.gr θα είναι μαζί σας από τα υπόλοιπα γήπεδα του Εραστέν Παναθηναϊκού. Καλύπτουμε το ρεπορτάζ και θα είμαστε μαζί σας και από τον ντέρμπι της Κηφισιάς το Σάββατο.